Ο χειρότερος μήνας για την Αχαΐα αναμένεται να είναι ο Νοέμβριος, με τα κρούσματα καθημερινά να αυξάνονται και την ανησυχία των ειδικών να φουντώνει. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, το σύνολο των κρούσματων για την περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας έσπασε το φράγμα των 2.000 μολύνσεων. Συγκεκριμένα άγγιξε τα 2.190 κρούσματα. Για την περιοχή μας παρατηρούμε μια αλματώδη αύξηση των κρούσματων, η οποία παραμένει σταθερά αυξημένη για πάρα πολλές μέρες. Επίσης, έχουμε μια μεγάλη αύξηση στις νοσηλίες στα νοσοκομεία μας και πραγματικά είμαστε στην αρχή του χειμώνα και έχουμε μεγάλη ανησυχία για την πίεση που θα ασκηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στους επόμενους 2-3 μήνες. Το σύστημα υγείας στην πόλη συνεχίζει να πιέζεται, καθώς οι νοσηλίες από κορονοϊό στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας παραμένουν σε μεγάλους αριθμούς. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο νοσηλεύονται 54 ασθενείς σε κλίνες κορονοϊού, 2 παιδιά στην παιδιατρική κλινική και 13 διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας νοσηλεύονται 55 ασθενείς σε κλίνες κορονοϊού και 5 διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα και ο ιός της γρήπης βρίσκεται σε έξαρση, με τους ειδικούς να καλούν τον κόσμο για άμεσο εμβολιασμό. Φέτος υπήρχε εξής ιδιαιτερότητα σε σχέση με πέρυσι, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, που δεν είχαμε καθόλου εποχική γρήπη. Με αποτέλεσμα να δεν υπήρχε κατανάλωση ούτε σε αντιβιώσεις, αντιβυχικά σιρόπια, σπρέι για τη μύτη, ειρηνικά. Δεν πουλήθηκαν πέρυσι από τα φαρμακεία. Φέτος, μετά τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, με τις πρώτες αλλαγές του καιρού, υπήρξε μια μικρή επιδημία γρήπης. Οπότε, και αυτό ήταν αποτέλεσμα βέβαια, το ότι πλέον δεν φορούσαν τις μάσκες, είχαν βγει οι μάσκες και μεταδόθηκε πάρα πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν αυξήθηκε η εποχική γρήπη. Είχαμε εποχική γρήπη. Να σημειωθεί πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έδωσε διευκρινήσεις για το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ των εμβολιασμών για την γρήπη και τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει: το αντιγρυπτικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία, όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Γρήπη και κορονοϊός αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα εάν οι πολίτες δεν εμβολιαστούν.